δεν πίεσε βάστα μάτια τους οδηγοί που κινούνταν το πρωί στη λεωφόρο Καζαντζίδη, όπου στο ύψος της γέφυρας Εθνικής Οδού ο οδηγός επιχείρησε να περάσει μεγάλο μηχάνημα δημοσίου έργου με συνέπεια να κολλήσει στη γέφυρα. Απίστευτο και όμως πραγματικό, με τις εικόνες να κόβουν την ανάσα. Στην περιοχή επικράτησε κυκλοφοριακό χάος, με το ένα ρεύμα κυκλοφορίας να κλείνει για λίγη ώρα για τα οχήματα, καθώς στήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης του μηχανήματος, με την περιπέτεια του οδηγού να λαμβάνει τέλος. Και στον ΒΟΑΚ επικρατεί κυκλοφοριακή αναστάτωση, καθώς ξεκίνησαν οι εργασίες αναβάθμισης και ασφαλτόστρωσης της Εθνικής Οδού στο τμήμα πολυνοπεράματα προς Γιώφυρο, με το αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας Κρήτης να εφιστά την προσοχή των οδηγών. Εγκαθίστανται τα συνεργεία στο τμήμα πολυνοπεράματα μέχρι Γιώφυρο, ανά ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Αυτό, η εμπειρία μας έδειξε ότι τον Ιούλιο δεν δημιούργησε πρόβλημα συμφόρησης στη συγκεκριμένη περιοχή. Ας μην είμαστε τόσο ρητοί με τα χρονοδιαγράμματα, διότι οι καιρικές συνθήκες και καμιά φορά και τεχνικά θέματα μπορεί να μας εκτρέψουν από διατυπωμένες υποσχέσεις. Η παρέμβαση στοχεύει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν στα πρώτα 700 μέτρα, ενώ η ταλαιπωρία των οδηγών θα συνεχιστεί για χρονικό διάστημα 7 ημερών, ενώ από το νέο έτος θα υπάρξουν αντίστοιχες εργασίες προς το κόμβο Γαζίου. Όπου χρειάζεται στον κόμβο, ας πούμε, του Γιοφύρου, του Γαζίου να γίνει αυτή η εργασία, ναι, θα γίνει με νυχτερινές εργασίες. Δεν θα γίνει κάτι το οποίο θα διακόπτει εντελώς την κυκλοφορία, αλλά και η εμπειρία μας από την προηγούμενη φάση της εργολαβίας τον Ιούλιο, που εργάζονταν εντός της τουριστικής περίοδου στο τμήμα από Γιώφυρο μέχρι Λινοπεράματα και κυρίως από Γάζη μέχρι Λινοπεράματα, ήταν ότι δεν είχαμε όχληση. Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στον δρόμο από Κοκκίνη Χάνη προς Γούρνες, έργο που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των δημοτών και επισκεπτών. Τα έργα ολοκλήρωσης της αντικατάστασης του ασφαλτοτάπητα στο Κοκκίνη Χάνη, από το σημείο που σταμάτησαν τον περασμένο Μάιο λόγω του τουριστικής περίοδου, υποκαθιστά ένα φθαρμένο ασφαλτικό σημείο σε μια πολυσύχναστη τουριστικά και οικιστικά περιοχή. Ήταν ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων και των επιχειρήσεων. Είναι πολύ ταλαιπωρημένη η άσφαλτος στο Κοκκίνη το Χάνη. Στο υπόλοιπο τμήμα που έγινε η ασφαλτόστρωση, έγινε καλή δουλειά? Εντάξει, δεν μπορώ να την κρίνω εγώ. Θεωρώ ότι είναι καλή δουλειά. Οι διαγραμμίσεις δεν έχουν γίνει ακόμα και αυτό είναι ένα μικρό πρόβλημα.